Δεκάδες άνθρωποι περιμένουν μπροστά στα ATM, ανάμεσά τους και συνταξιούχοι. Η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Εγώ πάει σε 5-6, δεν είχα δει. Τελειωμένα. Για τέταρτη φορά προσπαθούσα να έρθω όταν ήμουν πιο νωρίς, αλλά η ουρά ήταν πιο μεγάλη, οπότε αναγκάστηκα να έρθω τώρα, αλλά και πάλι η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά τα απαραίτητα, ναι. Να έχω τη γλώσσα, τη γλωρίνη μου, της τουαλέτας μου, αυτά. Τι να κάνω, όπως μας κάνουν. Μία ηλικιωμένη δεν άντεξε την ταλαιπωρία και τον συνασπισμό. Υποθύμησε στην ουρά. Προσπαθούν να τη συνεφέρουν με νερό και κάνοντας τη αέρα. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Πράγματι, οι συζητήσεις μας δεν ήταν πάντα εύκολες. Θα έλεγα όμως ότι στις δύσκολες στιγμές διαμορφώνονται και σταθερές σχέσεις και έχω την ευκαιρία σήμερα, ξεκινώντας, να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την Καγκελάρη που μου δίνει τη δυνατότητα να βρεθώ σήμερα εδώ για να ανταλλάξουμε σκέψεις. Έχω λοιπόν την ευκαιρία να πω ότι οι σχέσεις μας διακρίνονται για την ευθύτητα και τη σταθερότητά τους. Πρέπει να φύγει οριστικά από τη συζήτηση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ο μονόδρομος των μνημονίων της λιτότητας. Ο ελληνικός λαός σήμερα έδωσε απάντηση στο ερώτημα «Ποια Ευρώπη θέλουμε» και απάντησε γενναία «Θέλουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας». Πρώτο ψέμα, κύριε Κατρούγκαλε. Να σας λέτε ότι οι συντάξεις δεν θα μειωθούν. Τότε για ποιο λόγο έχετε στείλει εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονομικών? Την έχω εδώ μπροστά μου. Έχετε στείλει εγκύκλιο σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία λένε περικοπή συντάξεων 3,4 δις. Αυτό το ψέμα. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, υπόσχεται η κυβέρνηση. Έχει σταλεί λοιπόν, το λέω ξανά, καθαρά, εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο υπάρχει μείωση 3,4 δις. Πρώτο. Δεύτερο, στο compliance report, δηλαδή την έκθεση συμμόρφωσης, αυτό που αποδεχθήκατε, δηλαδή κύριε Κατρούγκαλε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σας ζήτησε να συμμορφωθείτε, αυτό υπογράψατε. Στην σελίδα 8 υπάρχει ένας πίνακας, ο οποίος λέει ότι η διαφορά από το 2018 με το 2019 και τα επόμενα χρόνια είναι 2,5 δις για τις συντάξεις. Δηλαδή, σχετικά με το έγγραφο που υπογράψατε τον Ιούνιο και την εγκύκλιο που στείλατε λίγες εβδομάδες πριν, υπάρχει ακόμα ένα δις περικοπή. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μόνη λοιπόν περίπτωση να μην κόψετε εσείς τις συντάξεις είναι να ρίξετε τη βόμβα στην επόμενη κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι κάτι για το οποίο έχετε δεσμευθεί, το έχετε ψηφίσει παρόλο που λέγατε ότι δεν θα ψηφίσετε. Τώρα μας λέτε το έχω ψηφίσει αλλά δεν το εφαρμόσω και λέτε πάλι ψέματα. Έχετε στείλει εγκύκλιο, έχετε υπογράψει το compliance report και λέτε ξανά ψέματα στους συνταξιούχους. Άρα πείτε μας, αν σκοπεύετε να φύγετε από την κυβέρνηση, να παραιτηθείτε πριν έρθει η υποχρεωτική μείωση συντάξεων που έχετε ψηφίσει και έχετε υπογράψει εσείς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.